Στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση παραμένει 13χρονο κορίτσι, θύμα ξυλοδαρμού από τον πατριό της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όμως η 13χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα, με συνέπεια ο εισαγγελέας να ζητήσει τη μεταφορά της στο νοσοκομείο για περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη. Οι σχεδόν καθημερινές καταγγελίες για κρούσματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας στην Κρήτη προκαλούν σοκ στην τοπική κοινωνία. Είναι ωστόσο, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, συνάρτηση του γεγονότος ότι πλέον τα θύματα ενθαρρύνονται για να αναζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν πράξεις κακοποίησης. Υπήρχε ντροπή, υπήρχε ενοχή, υπήρχε η λάθος πρακτική, αν θέλετε, του ότι η σιωπή είναι χρυσός. Ως εκ τούτου υπήρχαμε και κινούμασταν σε ένα επίπεδο των 300 έως 350 καταγγελιών κάθε χρόνο. Να σκεφτούμε ότι η Σουηδία, μια χώρα αναλογικά με πληθυσμό ίδιο με τη δική μας, ξεπερνούσε τις 5.000 καταγγελίες το χρόνο. Καμπανάκι κινδύνου όμως για τον τρόπο διαχείρισης και προβολής των περιστατικών βίας χτυπά μετά και το νέο περιστατικό που καταγράφεται στο Ηράκλειο. Η ασφάλεια έσπευσε να διερευνήσει καταγγελία μητέρας ότι η 15χρονη κόρη της έπεσε θύμα βιασμού από δύο νεαρούς και μάλιστα στο κέντρο του Ηρακλείου. Η μαθήτρια που άργησε αρκετές ώρες να επιστρέψει σπίτι της είπε στους γονείς της ότι δύο εξωσχολικά άτομα την έσυραν σε απόμερο σημείο κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Μποφόρ και τη βίασαν. Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν με τον πιο άμεσο τρόπο το σκηνικό για ένα τόσο ακραίο και πρωτοφανές περιστατικό δεν άργησαν να βρουν απαντήσεις για το πού βρισκόταν η 15χρονη τις ώρες που, όπως κατήγγειλε, έπεφτε θύμα βιασμού. Η ανήλικη αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι σκαρφίστηκε την ιστορία για να αιτιολογήσει στους γονείς της ότι επέστρεψε στο σπίτι μετά τις 10 το βράδυ, ενώ τις ώρες που έλειπε δεν ήταν με μία φίλη της όπως τους είχε πει, αλλά με ένα φίλο της. Για στρεβλώσεις που προκαλούνται σε κοινωνικό επίπεδο κάνει λόγο ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου. Γι' αυτό το οποίο ζήσαμε σήμερα δείχνουν ότι κάτι κάναμε λάθος. Κάτι κάναμε λάθος σαν κοινωνία, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης αν θέλετε, ή και κάνοντας την αυτοκριτική μας ακόμα και σαν ειδική της ψυχικής υγείας. Δυστυχώς ο βιασμός πλέον περιγράφεται σαν μια είδηση καθημερινή, ενώ θα λέγαμε αφού πλέον ακούσουμε, κρίνουμε, κατακρίνουμε και αν θέλετε κατηβαλίσουμε πολλές καταστάσεις και συνειδήσεις, όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, κανένας δεν αναλογίζεται τις συνέπειες στα θύματα ή ακόμα και το μέλλον του θήτη. Έτσι φτάσαμε στο σημείο, δυστυχώς, κάποιοι άκρατα και άκρητα θα λέγαμε, να καταγγέλουν, μη αναλογιζόμενοι το βάρος της καταγγελίας. Η 15χρονη μπορεί να αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ωστόσο η υπόθεση θα έχει και δικαστική συνέχεια, καθώς δεν θα αποφύγει τις συνέπειες της ψευδούς καταγγελίας.